από την αρχή, από την πρώτη κάρτα που δείχνεται, δείχνει και αυτό προκύπτει από όλη τη διαδικασία. Από τον Απρίλιο του 2015 που ξεκίνησε, και εγώ κρατώ αυτό. Όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για τη Χρυσή Αυγή, όλοι τριγύρω ένιωσαν ένα μούδιασμα. Του επιτίθεται κάποιος, χυμάει όπως του χύμιξε, λέει, όπως χαρακτηριστικά λέει ο μάρτυρας, και του έδωσε δυο μπούνιες. Αλλά προσέξτε λιγάκι. Αν δεν φύγει από εδώ, του λέει ο αρχηγός. Άρα η πρώτη συνιστώσα είναι πάντα υπάρχει κάποιος αρχηγός. Κάποιος διοικεί, υπάρχει αναρχία. Αν το δούμε και στις επόμενες κάρτες, το μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, επενδύει στο φόβο. Ότι κάποιος από αυτούς του κάνει ένα νόημα και του λέει, τι θες να σε ξεκυλιάσουμε. Το ομοιόμορφο ντύσιμο, η οργάνωση κτλ. Περιέχεται και στο παραπεμπτικό βούλευμα, περιέχεται στην δικογραφία. Ρωτάει η εισαγγελέας, προσέξτε, αν δεν είχατε επέμβει, θα είχαν ασχοληθεί μαζί σας. Εδώ εγώ θα πω ότι είναι μια ερώτηση που θα μπορούσαν κάλλιστα να την έχουν κάνει συνήγοροι της Χρυσής Αυγής. Όλο στρατηγικά, όλος ο σχεδιασμός της Χρυσής Αυγής. Και δείτε, έχουν μπει στο κοινοβούλιο. Αισθάνονται πλέον ότι έχουν κατακτήσει ένα κάστρο το οποίο το θέλανε όπως έχουν πει οι ίδιοι, απλώς και μόνο για να είναι πιο ελεύθεροι, να έχουν και τη βουλευτική ασυλία, να μπορούν να απλοφορούν, να έχουν και τα όπλα. Υπακούανε σε εντολές, μας λέει ο πνευματικός, σε ερώτηση της Προέδρου αν ήταν συντεταγμένη, γιατί τους αποκάλεσε, συγγνώμη, συντεταγμένη ομάδα. Ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος πνευματικός, μίλησε για άγημα στρατιωτικό. Ήταν από άλλες περιοχές. Σε αυτό το θίασο, ποιος ήταν μέσα, ο οποίος κύριος, προφανώς θα υπάρχει, ήταν ο κύριος Ρουπακιάς. Με επικεφαλής συγκεκριμένα, λέει ο μάρτυρας, τον Μπούκουρα, τον πλησιάζουν, του κάνει μια στρατιωτικού τύπου λαβή, αρπάζοντας τον από τη ζώνη, του κάνει τρικλοποδιά και βρίσκεται στο χώμα και οι 30 φουσκωτοί, όπως τους αναφέρει, γύρω του. Δεν κράτησαν στοιχεία, ενώ μια χαρά συνέλαβαν τον δήμαρχο. Και βλέπουν μια ομάδα από χρυσαυγίτες, ας πούμε, και πετάγανε τους αλλοδαπούς. Στο νερό. Στο νερό. Φτάνει η αστυνομία. Υπάρχει ιδιαίτερη ένταση, όπως μας λένε οι ψαράδες. Όμως οι αστυνομικοί δεν κάνουν τίποτα. Απλώς βλέπουν τους αλλοδαπούς να βρίσκονται στο νερό και γελούν. Γυρνάει η μνήμη μου σε μια ομιλία κάποιου στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, με συγχωρείτε, ότι ξέρετε τώρα πια οι ψαράδες θα δίνουν λόγο κάπου και επακολουθεί η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Στα γραφεία του Πυρήνα, δεν ξέρω πώς τα λένε, του Πυρήνα της Κορίνθου, ότι από κάτω ήταν άτομα κάπου στην οδό Κύπρου, κοντά στα δικαστήρια, με μαύρα μπλουζάκια, γεροδεμένοι, γυμνασμένοι, με φόρμες παραλλαγής, οι οποίοι ήταν σαν φουροί των γραφείων. Σας υπενθυμίζω την Ίκαια, γιατί θυμάμαι και τις δηλώσεις του κυρίου Μπούκουρα. Τα κλάματα, το ότι δεν ήξερα, δεν έκανα. Τι δεν ήξερα? Ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, έχει μεταμεληθεί γιατί ήταν μέλος, διευθυντής, διευθύνουν μια εγκληματική οργάνωση. Και έκανε λάθος. Κάποιος μπορεί να το πει. Η Πρόεδρος σημείωσε, όπως έχει σημειώσει και άλλες φορές εξετάζοντας αστυνομικούς, πολλά δεν θυμάστε, πολλά δεν μας λέτε. Η μνήμη σας έτσι λειτουργεί. Έχουν βγει τα αποτελέσματα, χτυπάει το τηλέφωνο, μου συστήνεται ο Μπούκουρας. Του λέω συγχαρητήρια και ο Μπούκουρας μου λέει ότι είμαι πλέον υφιστάμενός του. Του είπα, λέει, ότι δεν του τα πάνε καλά. Μικρός είναι και θα μάθει. Μου είπε, λέει, ότι θα γίνει στο εξής η σκιά μου και θα τον βλέπω στον ύπνο μου. Ο δήμαρχος του είπε ότι θα μου κλάσει τα αρχίδια. Την επόμενη μέρα πήγα στην εισαγγελία, ζήτησα να γίνουν συστάσεις και στη συνέχεια ενημέρωσα τον αστυνομικό διευθυντή Κορινθίας, μίλησα και με την νομική υπηρεσία του Δήμου. Μας φέρνει σε ερωτήσεις του Θοδωρόπουλου Ανδριανάκος και ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, ειδικά για τη δράση της Χρυσής Αυγής στην επαρχία, όπου λέει, είδα κάποιον, δεν είχε κράνος, δεν ξέρω αν συμμετείχε, αλλά ήταν της Χρυσής Αυγής,
και ήταν εκεί τοπικός, δεν μου απάντησε σε ό,τι του είπα, γιατί μάλλον τον πρόγγιξε λίγο από αυτούς που πήγαν να χτυπήσουν τους Ρουμάνους. Έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Το οποίο εδώ μας δίνει και ένα στοιχείο για το γιατί μεταφερόταν το πρότυπο τάγμα εφόδου της Νίκαιας από περιοχή σε περιοχή. Διότι πώς να κινητροδοτήσεις ή πώς να πιέσεις το γείτονα να χτυπήσει το γείτονα στο όνομα της όποιας Χρυσής Αυγής. Δύσκολο πράγμα. Οπότε δημιουργείς ένα πρότυπο τάγμα, το περιφέρεις με λεωφορεία προκειμένου να υλοποιήσει την τρομοκρατία που θες για να κάνεις. Είναι το παράδειγμα, το κόσμημα, βουλευτές κατηγορούμε να έχουν πει αυτή, το κόσμημα της Χρυσής Αυγής, το πρότυπο της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, γιατί θυμηθείτε λιγάκι την υπόθεση της Ιεράπετρας. Ακριβώς. Όταν λέγανε ότι ορισμένοι, αποδεδειγμένα Χρυσαυγήτη, δεν κάνανε ορισμένες ενέργειες μόνο και μόνο γιατί ήταν στην πόλη ή φύγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά στην πόλη, ειδικά στην πόλη της Ιεράπετρας, ουχή στη Βαϊνιά, για λοιπά στα επεισόδια που γίνανε ναι, εναντίον στους εργάτες. Στο Ελεουργείο, στους Πακιστανούς ναι. Που πήγαν να τους κάψουν.